Στροφή στον πολιτικό γάμο κάνουν εκατοντάδες πατρινά ζευγάρια. Τα τελευταία 9 χρόνια ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες επιλέγουν να επισημοποιήσουν την σχέση τους στο Δημαρχείο, αναβάλλοντας για αργότερα ή αποφεύγοντας τελείως να ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας. Άλλος ένας πολιτικός γάμος έγινε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της Πάτρας. Θα γίνει και αυτός. Θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Στο παρόν λοιπόν πολιτικό. Ναι. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. 5. Τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, γι' αυτό παίρνουμε πρώτα τέτοιες αποφάσεις και μετά το θρησκευτικό. Πολιτικό, ακόμα και μετά θρησκευτικό. Ναι. Δύσκολες αποφάσεις στις μέρες μας, ένας γάμος, έτσι. Εντάξει, όχι τόσο, εξαρτάται. Αποφασίστε να πάρετε τη ζωή σας παρακάτω. Να ζήσουμε τα παιδιά. Την ανευτυχισμένη και χαρούμενη. Έγινε προηγουμένως ένας πολιτικός γάμος πράγματι. Οι πολιτικοί γάμοι γίνονται συνήθως την Παρασκευή το απόγευμα και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στην περίπτωση που κάποιος από το ζευγάρι δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, μια κάποια μέρα. Και έτσι, με απόφαση δημάρχου, γίνεται, διευκολύνουμε την διαδικασία αυτή. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στους πολιτικούς γάμους. Αυτό έχει να κάνει με δύο πλευρές. Η μια πλευρά είναι μέσα στην καπιταλιστική οικονομική κρίση που βιώνουμε, υπάρχει το οικονομικό μέρος. Είναι πολύ πιο απλά εδώ πέρα από πολλές οικονομικών θεμάτων. Και επίσης και άλλα ζευγάρια από πεποίθηση που θέλουν να κάνουν πολιτικό γάμο. Το 2008 έγιναν 266 πολιτικοί γάμοι. Το 2015 έφτασαν τους 400 οι πολιτικοί γάμοι στο Δημαρχείο της πόλης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μια αυξητική διαφορά αρκετά μεγάλη. Και θα έλεγα και πριν από το 2014, διότι εμείς έχουμε έρθει 1η Σεπτέμβριο του 2014, αλλά και κατά τη διάρκεια των δύο ετών αυτών, υπάρχει αύξηση του αριθμού των πολιτικών γάμων. Και να σας πω και χαρακτηριστικά ότι έχουν έρθει και ζευγάρια από την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή θέλουν να παντρευτούν εδώ πέρα στην Πάτρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Οι λόγοι είναι δικοί τους βέβαια. Αλλά έχουν ζητήσει να παντρευτούν μέσα από αυτή τη δημοτική αρχή. Το λέω αυτό έτσι χαριτολογώντας. Ελπίζουμε να είστε τυχεροί, έτσι είναι, δεν είναι και λίγο. Μέχρι τώρα, πάντως, όσοι γάμους έχουμε κάνει, έχουν έρθει και μας έχουν φέρει και κουφέτα, γλυκά για τη βάπτιση των παιδιών τους. Για όσους ενδιαφέρονται πάντως να προσέλθουν στο Δημαρχείο για να παντρευτούν, η διαδικασία είναι απλή. Απαιτούνται 100 ευρώ για παράβολα, χαρτόσημα κλπ. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να υποβληθεί η λήξη αρχική πράξη γέννησης, να δημοσιευτεί η αναγγελία σε τοπική εφημερίδα, να πάρει ο καθένας από τους δύο χαρτόσημο 15 ευρώ, να κατατεθεί επίσης αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας και αφού υποβληθούν όλα στο ληξιαρχείο, θα προσδιοριστεί η ημερομηνία. Τέλος, το ζευγάρι θα πρέπει να πληρώσει και ένα ανταποδοτικό τέλος προς το Δήμο, το οποίο ανέρχεται στα 70 ευρώ.